Και η τραγική μητέρα σήμερα μας είπε τα πρώτα της λόγια μετά την αποκάλυψη ότι ο δολοφόνος του παιδιού της είναι ο άνθρωπος που την αγκάλιαζε και κλαίγανε μαζί λίγα 24 ώρα πριν. Από ό,τι ζήτησε από φίλη της να μας μεταφερθεί συγκεκριμένα, είναι ότι δεν είμαι σε θέση να διαχειριστώ αυτό που συμβαίνει. Θέλω να βιώσω τον πόνο μου με αξιοπρέπεια. Αυτά είναι λοιπόν τα πρώτα λόγια της κυρίας Σουζάνας, η οποία επιλέγει έναν βουβό πόνο πίσω από τα κλειστά παράθυρα, έχοντας κοντά της πλέον την αδελφή της, η οποία έχει έρθει από την Αθήνα, αλλά και λίγους καλούς της φίλους. Από την άλλη πλευρά, βουβός είναι και ο πόνος της οικογένειας του 32χρονου πιλότου, αφού οι φίλοι τους από τον νησί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί τους, τους στέλνουν μηνύματα, αλλά εκείνοι επιλέγουν τη σιωπή. Τώρα, οι κάτοικοι εδώ στο νησί αγωνιούν για την τύχη της μικρής Λιδίας. Θεωρούν ότι θα πρέπει να έρθει εδώ στο νησί και μάλιστα κάποιοι είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν την Σουζάνα, τη μητέρα της Καρολάιν, στο μεγάλωμά της. Και η ίδια δήλωσε επίσης ότι θέλει να είναι ήρεμη και να σκεφτεί τα επόμενα βήματά της. Τώρα, όσον αφορά την απολογία του πιλότου, ακούγοντας λοιπόν οι κάτοικοι την απολογία, έχουν πολλά ερωτήματα. Αναπάντητα ερωτήματα. Θεωρούν ότι ο Μπάμπης δεν τα έχει πει όλα και ότι στο άμεσο μέλλον θα γίνουν και άλλες αποκαλύψεις, Γιάννη. Θα το δούμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία Αργυριάδου.